Νωρίς το πρωί της 30ης Ιουνίου του 1908, στις αχανείς εκτάσεις της Κεντρικής Σιβηρίας, αναρρύθμιτοι μάρτυρες παρακολούθησαν ένα περίεργο θέαμα. Ένα λαμπερό αντικείμενο τεραστίων διαστάσεων διέσχιζε τον ουρανό με συρριγμό. Αργότερα, μια λάμψη φωτεινή σαν τον ήλιο και αλλεπάλληλες βροντές. Η έκρηξη αντίχησε δύο φορές στη γύρω περιοχή. Τι είχε συμβεί? Υπάρχουν εκατοντάδες εκδοχές. Ένας μετεωρίτης, φωτεινή σφαίρα, ή τα αποσπασμένο μέρος ενός κομήτη. Η γη συγκρούστηκε με μαύρη τρύπα ή κάποιο αντικείμενο. Μήπως ένα διαστημόπλοιο συνετρίβει? Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή για το τι συνέβη. Ένα συγκεκριμένο άτομο πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες για την καταστροφή στην περιοχή του Μπούσκα. Ένας επιστήμονας, που κάποιοι αποκάλυψαν μυστικιστή, ενώ άλλοι ιδιοφύγει για την προσφορά και τις εφευρέσεις του. Ακόμα και σούπερ άνθρωπο. Το όνομά του, Νικόλα Τέσλα. Αληθινά γεγονότα, αυτόπτες μάρτυρες και αρκετές υποθέσεις στο ντοκιμαντέρ που ακολουθεί. Ο άρχοντας του σύμπαντος Νικόλα Τέσλα. Ήταν ένας εντυπωσιακός άνθρωπος, ένας Σλάβος επιστήμονας. Έκανε τόσες πολλές εφευρέσεις που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες στην παγκόσμια ιστορία. Υπάρχουν δύο αναγνωρισμένες ιδιοφυΐες στην ιστορία του ανθρώπου. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι και ο Νίκολα Τέσλα, επιστήμονες του ίδιου μεγαλείου. Ο Τέσλα ήταν Σέρβος, γεννήθηκε στην Κροατία, σπούδασε στη Τσεχία, δούλεψε στη Βουδαπέστη, το Παρίσι, την Πράγα, το Στρασβούργο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένας κοσμοπολίτης, καλύτερα κάτοικος του κόσμου. Η προσφορά του στο δωμό της ανθρωπότητας είναι ανυπολόγιστη. Ήταν ο πρωτοπόρος της παγκόσμιας ηλεκτροδότησης. Εξέλιξε το σύστημα των εναλλασσόμενων ρυθμάτων, ανακάλυψε μηχανές και μετασχηματιστές υψηλής τάσης, απαραίτητους πλέον στην παγκόσμια βιομηχανία. Υπάρχει φως στο σπίτι μας, χάρη στον Τέσλα. Ο αληθινός πατέρας ραδιοφωνίας ήταν ο Τέσλα και όχι ο Μαρκόνι ή ο Ποπόφ, οι οποίοι απλώς εξέλιξαν τις πατέντες του. Ο Τέσλα πρώτος εφήβρε μηχανές που λειτουργούσαν με ραδιοκύματα, τις αρχές της ρομποτικής, κινητήρες που κινούνταν από λυκή ενέργεια, συσκευές για ακτινογραφίες, μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ταχύμετρα, λάμπες, ηλεκτρικά ρολόγια, ηλεκτρικά θεραπευτικά όργανα και η λίστα συνεχίζεται. Έκανε περίπου 1000 εφευρέσεις στην επιστήμη και στη μηχανική. Λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, πολλές από τις εφευρέσεις του Τέσλα θεωρήθηκαν αναγνωριστικές. Αλλά ο Τέσλα συνέχισε τις έρευνες και συνέβαλε στην επιστημονική πρόοδο. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα αντλεί ακόμα ιδέες από την κληρονομιά του Τέσλα. Σε γενικές γραμμές, ο Τέσλα δημιούργησε τις βάσεις για το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το λέιζερ, τη τηλεόραση, τα κινητά τηλέφωνα, το ίντερνετ και πολλά άλλα ακόμα αντικείμενα της σύγχρονης πραγματικότητας. Μερικά από τα πειράματα που έκανε ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα. Θα μπορούσε να είναι αυτός που προκάλεσε την έκρηξη της Τουνγκούσκα? Σύμφωνα με επιστήμονες, η έκρηξη στην Τουνγκούσκα ήταν 1000 φορές πιο δυνατή από αυτή της Χειροσίμα. Ήταν ένα απίστευτο γεγονός που κράτησε για 24 ώρες και δεν επρόκειτο για μια απλή έκρηξη. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που αφορούν στην έκρηξη στην περιοχή Τουνγκούσκα. Μετά από 50 χρόνια ερευνών για την περίεργη αυτή υπόθεση, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι δεν ήταν μετεωρίτης. Δεν βρέθηκαν πουθενά υπολείμματα από μετεωρίτη, ούτε κρατήρες από σύγκρουση. Μόνο τεράστιες εκτάσεις από κατεστραμμένα δάση. Τα δέντρα είχαν καεί με περίεργο τρόπο. Ως φυσικός, αναρωτιέμαι πώς ένα δέντρο θα μπορούσε να καεί ολόκληρο, μέχρι και τις ρίζες. Είναι να απορρεί κανείς. Φαίνεται σαν να τα διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα.
Μπορεί να μην ήταν απαραίτητα κεραυνός. Η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από μπάλες φωτιάς. Μια πολύ δυνατή ηλεκτροενεργετική δράση ίσως κρύβεται πίσω από τα γεγονότα. Η έκρηξη προκλήθηκε από ιονισμένη ακτινοβολία ή υψηλή συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το έδαφος μαγνητίστηκε σαν να φορτίστηκε η ατμόσφαιρα με ηλεκτρικό ρεύμα. Θα μπορούσε ο Νικολά Τέσλα να παράγει αυτό το ηλεκτρικό φορτίο? Τι είναι αυτό? Απλός ηλεκτρισμός. Το ίδιο συμβαίνει και κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Εννοείς ότι και η φύση είναι γάτα? Και ποιος τη φροντίζει? Ο Θεός. Τι είναι λοιπόν ο ηλεκτρισμός? Έχουν περάσει 80 χρόνια και ακόμα δεν είμαι σε θέση να δώσω μία απάντηση. Παραδόξως αυτά τα λόγια που υπόθηκαν από τον Νίκολα Τέσλα, κάποιον που εντρίφησε στα απόγρυφα μυστικά του ηλεκτρισμού. Είχε θέσει στη ζωή του δύο βασικούς στόχους, την παραγωγή φτηνού ηλεκτρικού ρεύματος και την ασύρματη μετάδοσή του σε μεγάλες αποστάσεις. Ο κόσμος μας έχει τεράστια αποθέματα ενέργειας. Κινούμαστε μέσα σε ένα σύμπαν με απίστευτα μεγάλες ταχύτητες. Τα πάντα περιστρέφονται, ακόμα και τα ενεργητικά αποθέματα. Δουλειά μας είναι να βρούμε τρόπους να τα εκμεταλλευτούμε. Αντλώντας ενέργεια από ανεξάντλητες πηγές, η ανθρωπότητα θα έχει αλματώδη πρόοδο. Ο Τέσλα συνήθιζε να λέει: «Η Γη είναι ένας σφαιρικός συμπυκνωτής με τεράστιες δυνατότητες. Μια περιστρεφόμενη μαγνητογεννήτρια που φορτίζει με ηλεκτρισμό την ατμόσφαιρα και κυρίως την ιονόσφαιρα». Ο στόχος του Τέσλα ήταν σχετικά απλοϊκός και αφορούσε όλο το σύμπαν. Να πάρει από το ηλεκτρικό φορτίο, να το μετασχηματίσει και να το παραδώσει ασύρματα στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. Άρχισε να πειραματίζεται από το 1899 σε μια ορεινή περιοχή στο Colorado Springs, γνωστή για τις καταιγίδες και τους κεραυνούς. Σύντομα ήξερε τα πάντα για τις αστραπές. Συνήθιζε να λέει περισσότερο και από το Θεό τον ίδιο. Επόμενη αποστολή ήταν να ελέγξει τις αρχές της ασύρματης μετάδοσης ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. Γι' αυτό το λόγο χτίστηκε ένα ειδικό εργαστήριο στο Colorado Springs. Σύντομα ο Τέσλα ήταν σίγουρος ότι το ηλεκτρικό ρεύμα θα μπορούσε να φτάσει σε οποιοδήποτε μέρος της γης χωρίς καλώδια και ραδιοκύματα. Τα πειράματα ήταν πολύ επικίνδυνα. Μια εντυπωσιακή επίδειξη της δύναμης του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αστραπές γύρω από τις εγκαταστάσεις έφτασαν τα 40 μέτρα. Οι βροντές ακούγονταν δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Μια τεράστια φωτεινή μπάλα έλαμπε γύρω από τον πύργο. Οι άνθρωποι που έμεναν κάπως πιο μακριά παραξενεύονταν από τις σπίδες που ξεπηδούσαν ανάμεσα στα πόδια τους και το έδαφος. Μεταλλικά αντικείμενα είχαν γύρω τους ένα γαλαζοπόφωτο στέφανο. Ο Τέσλα ήταν τρισευτυχισμένος. «Επιτέλους, έχω παράγει φορτία που ξεπερνούν τη δύναμη της αστραπής». Το 1901, ο δισεκατομμύριος Σπίρμπον Μόργαν χρηματοδότησε την ανέγερση ενός πύργου για έναν υπερατλαντικό σύστημα μετάδοσης. Αλλά ο Τέσλα είχε πιο μεγαλοπίβολα σχέδια στο μυαλό του. Θέλει την ανοικοδόμηση 5 τέτοιων κτηρίων για την παγκόσμια ασύρματη επικοινωνία. Αν πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος, ένας επιχειρηματίας στη Νέα Υόρκη μπορεί να υποδείξει τις οδηγίες του σε κάποιο άλλο γραφείο, ας πούμε στο Λονδίνο. Θα μπορεί να επικοινωνήσει με κάθε διαφερόμενο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ένας δέκτης, όχι μεγαλύτερος από ένα ρολόι, θα μπορεί να τον ακούσει οπουδήποτε, σε ξηρά ή θάλασσα. Είτε εκφωνεί ένα λόγο, είτε παίζει μουσική, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά βρίσκεται. Κάνει δυνατή την ακριβή μετάδοση μουσικής, εικόνας ή μηνύματος. Στην ουσία ο Τέσλα μιλούσε για το ίντερνετ. Αλλά η κύρια φιλοδοξία του ήταν η ασύρματη μετάδοση ενέργειας. Για να γίνει αυτό, έπρεπε ο πύργος να λειτουργεί ως πομπός και ως θερματικός σταθμός. Να μπει ένα σύρμα στο έδαφος και να θέσει σε λειτουργία μια συσκευή που να επικοινωνεί με τον πομπό.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δημιουργήσει σύστημα άνδευσης της ερήμου, να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη θάλασσα, να κινήσει αυτοκίνητα και αεροπλάνα, ακόμα και να προωθήσει την επικοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρειαζόταν περισσότερες επενδύσεις από όσες ο Μόργαν μπορούσε να διαθέσει. Αλλά ο Τέσλα δεν απογοητεύτηκε. Λίγο αργότερα, 60 χιλιόμετρα από τη Νέα Υόρκη, στο Long Island, άρχισε να κτίζεται ένα εργαστήριο και ένας τεράστιος πύργος με το όνομα Wunderclift. Ο Τέσλα ξεκίνησε τα πειράματά του σε ένα μισοτελειωμένο πύργο. Το καλοκαίρι του 1903, ο πύργος κόντεψε να τρελάνει τους κατοίκους της Νέας Υόρκης. Εξέπαμπε για εκατοντάδες χιλιόμετρα αστραπές που τις παρήγαγε ο Τέσλα. Ο ουρανός πάνω από τον Ατλαντικό έλαβε τόσο πολύ που ήταν εύκολο να διαβάσει κάποιος μια μεγάλη επιγραφή μέσα στη νύχτα. Την επόμενη μέρα η New York Sun έγραψε: «Χθες το βράδυ γίναμε μάρτυρες ενός παράξενου φαινομένου. Μια γιγαντιαία αστραπή δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Τέσλα. Η νύχτα είχε γίνει μέρα σε μια απόσταση πολλών χιλιόμετρων γύρω από το εργαστήριο. Ο αέρας μύριζε σαν λάμπα θωρίου. Η λάμψη έγινε ορατή και σε κατοικημένες περιοχές. Φαινόταν σαν να προκαλούσαν οι άνθρωποι το μυστήριο αυτό γαλαζοπό φωτοστέφανο. Σαν να ήμασταν εμείς τα φαντάσματα». Ο Τέσλα ήταν ευχαριστημένος. Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα. «Η ενέργεια και τα κύματα που παράγονται από το μεγενθητικό φακό μου θα είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του κόσμου». Μερικοί πιστεύουν ότι οι πειραματισμοί του με τα ηλεκτρικά φορτία της ατμόσφαιρας οδήγησαν στην καταστροφή της Τουνγκούσκα. Οι δημοσιογράφοι κατηγόρησαν τον Τέσλα για το περιστατικό στην Τουνγκούσκα, αλλά εγώ δεν πιστεύω σε αυτή την εκδοχή. Δεν θα μπορούσε να έχει τον εξοπλισμό τη διετία του 1905-1906 για να προκαλέσει μια τόσο μεγάλη καταστροφή. Εκείνο το διάστημα δεν είχε ούτε καν εργαστήριο για να υλοποιήσει τα σχέδια του. Ναι, ο πύργος ήταν μισοτελειωμένος και ο Μόργαν αμέσως μόλις έμαθε τις πραγματικές βλέψεις του Τέσλα, απέσυρε τη χορηγία του. Και ναι, το 1903 ένα μέρος του εξοπλισμού κατασχέθηκε λόγω χρεών. Αλλά ήταν επίσης γνωστό ότι ο Τέσλα δεν το έβαζε ποτέ κάτω. Στις αρχές του 1907, μετά από μια περίοδο κατάθλιψης, άρχισε και πάλι τα πειράματα στο Wunderclift, ερχόμενος εδώ με τον νυχτερινό τρένο. Με δικά του μέσα συνέχισε να εγκαθιστά τον εξοπλισμό του. «Πρέπει να τελειώσω το κτίριο του σταθμού μου. Η ανθρωπότητα θα πάει 100 χρόνια μπροστά». Υπάρχει ένα ντοκουμέντο. Το 1907 ο Τέσλα πήρε μεγάλο εξοπλισμό και πάλι από την εταιρεία Westinghouse και παρέμεινε στην κατοχή του μέχρι το 1912. Όταν ρωτήθηκε το 1908 για το πότε ολοκλήρωσε τα πειράματα στο Long Island, ο Τέσλα απάντησε ότι δεν τα σταμάτησε ποτέ. Ότι στο εργαστήριό του συνέχισε να τα δουλεύει. Όλα τα γεγονότα συνηγορούν υπέρ του Τέσλα και της λειτουργικής ικανότητας του πύργου πίσω στο 1908. Υπάρχουν επίσης πρωτόκολλα από το δικαστήριο, όπου ο Τέσλα ως κατηγορούμενος ορκίστηκε ότι ακόμα και το 1915, 7 χρόνια μετά το περιστατικό στην Τουνγκούσκα, ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού μπορούσε να λειτουργεί στο Wunderclift. Έτσι λοιπόν, το 1908, όταν καταστράφηκε η Τουνγκούσκα, ο πύργος βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Ήταν όμως τόσο ισχυρός. Η απάντηση είναι ναι. Η διάμετρος του συμπυκνωτή ήταν τέτοια που θα μπορούσε να συσσωρεύσει ισχύ 10.000 αμπέρ και τάση 100 βολτ, που μας κάνουν 1 τεραβάτ. Ο Τέσλα θα μπορούσε να παράγει 1 τεραβάτ 100 χρόνια πριν, κάτι που ακόμα εμείς σήμερα δεν μπορούμε. Έχουμε δυνατότητα να μεταδώσουμε 1.000.000 κιλοβάτ το πολύ, που μας κάνει 1.000 φορές λιγότερο από αυτό που μπορούσε ο Τέσλα. Είμαστε ευχαριστημένοι να έχουμε γεννήτριες 3.000.000 βολτ, αλλά ήταν παιχνιδάκι για τον Τέσλα να έχει 100.000.000 βολτ. Θα μπορούσε ο Τέσλα να μεταδώσει ένα τόσο ισχυρό ενεργειακό ρεύμα στην Τουνγκούσκα? Σε πρώτη φάση, για ένα σύγχρονο επιστήμονα, αυτή η εκδοχή φαντάζει κάπως ανόητη. Αλλά με μια δεύτερη σκέψη, γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες και τα περιστατικά της καταστροφής στην Τουνγκούσκα, αρχίζει σιγά σιγά να το πιστεύεις.
Υπάρχουν σχέδια του Τέσλα που περιγράφουν την υλοποίησή του. Για κάτι τέτοιο χρειάζεσαι περισσότερους πύργους. Φυσικά, μπορείς να έχεις έναν πύργο, αλλά δεν θα μπορείς να είσαι απόλυτα ακριβής. Αν ο Τέσλα πράγματι ευθύνεται για την καταστροφή της Τουνγκούσκα, τότε μπορούν να εξηγηθούν και μερικά ακόμα μυστήρια γεγονότα. 2 μήνες πριν την Τουνγκούσκα, από το Μάιο του 1908, στον ουρανό της Ευρώπης και της Ρωσίας εμφανίζονται λάμψεις φωτός και 9 μέρες πριν το περιστατικό, ένα μυστήριο θαμπό φως. Η νύχτα ήταν τόσο φωτεινή όσο η πολική μέρα. Η λάμψη κράτησε για 3 μέρες και προηγήθηκε του γεγονότος. Επίσης, αρκετούς μήνες πριν, στο ρωσικό ουρανό από τα Ουράλια Όρη και στη θάλασσα της Βαλτικής εμφανίστηκαν ζεστά ρεύματα αέρα, σε μικρότερο βαθμό από αυτά στον ποταμό του Τουνγκούσκα. Τι ήταν? Πειράματο σταθμό του Γόλντε Κλίφτ. Πολλοί επιστήμονες είχαν θορυβηθεί από το μυστήριο με τις μπάλες φωτιάς. Εκείνο τον καιρό, ο Τέσλα ήταν στο απόγειο της καριέρας του, καθώς ήταν ο μόνος που μπορούσε να εξηγήσει το φαινόμενο. Ήταν σε θέση να παράγει κεραυνούς σε συνθήκες εργαστηρίου. Εφόσον είχε επιτύχει σε αυτό το στόχο του, ο Νίκολα Τέσλα αναρωτιόταν αν θα μπορούσε να το ανάγει σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπήρχε πάντα στο προσκήνιο η εκδοχή με τις φλεγόμενες μπάλες όσον αφορά την Τουνγκούσκα, λόγω της περίεργης τροχιάς του φωτεινού σώματος. Σύνημε στρέλκαμε παγκάζανε направление παλιώτα. Τα μπλε βέλη δείχνουν την κατεύθυνση των αστροβολίδων της Τουνγκούσκα, όπως ήθιστε να λέγονται. Όλα αυτά, σύμφωνα με τις καταθέσεις σε ειδικούς επιστήμονες ανθρώπων που ζούσαν στην περιοχή το 1908. Κανένας μετεωρίτης δεν κινείται έχοντας τέτοια τροχιά. Ούτε φυσικά μπορεί να αλλάξει πορεία. Αν μιλάμε για μπάλες φωτιάς ή ιονισμένο αέρα, ναι, μπορούν να αλλάξουν πορεία. Ίσως ήταν τα πειράματα του Τέσλα που προκάλεσαν τέτοιες ποσότητες στατικού ηλεκτρισμού. Πίσω στον 19ο αιώνα, οι σπουδαστές μιλούσαν για πολύ ισχυρά ρεύματα άγνωστης προέλευσης που κινόταν μεταξύ της ιονόσφαιρας και της Γης. Πλέον αυτά τα ρεύματα καταγράφονται και η συσκευή αυτή προορίζεται για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτή η αγωγή που καμιά φορά τους αποκαλώ και λιχνίες πυρακτώσεως προκάλεσαν κατά τη γνώμη μου τα απίστευτα φαινόμενα που επέδειξε ο Τέσλα. Μερικοί από αυτούς τους σούπερ αγωγούς έχουν ένα διαμορφωμένο ποινίο. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Γνωρίζουμε για το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο της Γης. Ένας πιο απλός υπολογισμός δείχνει ότι αυτό το δαχτυλίδι περνάει κατευθείαν από την Τουνγκούσκα. Από τον φακό του Wondercliff, ένα πολύ ισχυρό σύστημα, ο Τέσλα προκάλεσε ηλεκτρική εκένωση σε μια τεράστια έκταση. Το ρεύμα πάνω από τη Νέα Υόρκη εντάθηκε διαμέσου του μεγεθυντικού φακού και η ενέργεια μεταδόθηκε στην περιοχή της Τουνγκούσκα, όπου αυτόπτες μάρτυρες παρατήρησαν στον ουρανό ποικίλα φαινόμενα πολύ πριν την πτώση του επωνομαζόμενου μετεωρίτη της Τουνγκούσκα. Αν ο Τέσλα είχε μάθει για αυτά τα ακαθόριστα ρεύματα, θα μπορούσε να υπολογίσει με αρκετά μεγάλη ακρίβεια σε ποιο σημείο εισέρχεται το εναλλασσόμενο ρεύμα μέσα στη γήμενη ατμόσφαιρα. 7 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τέσλα έγραψε. Έχω κατασκευάσει ένα ασύρματο πομπό που μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με καταστροφική δύναμη σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Η συσκευή είναι τόσο ανεπτυγμένη και η καταστροφική της δύναμη τόσο ισχυρή που μπορεί να παραχθεί με μεγάλη ακρίβεια και να μεταδοθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Γης. Πρόσφατα, μια περίεργη λεπτομέρεια ήρθε στην επιφάνεια. Αρκετούς μήνες πριν την καταστροφή της Τουνγκούσκα, ο Τέσλα επανειλημμένως είχε ζητήσει από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών λεπτομερείς χάρτες της κεντρικής Σιβηρίας. Για ποιο λόγο? Ήμφυλη να πρόβλημα, μπορεί να
έπρεπε να σιγουρευτεί ότι το σήμα από το Wondercliff θα έφτανε σε μια ελάχιστα κατοικημένη περιοχή. Αυτό το φαινόμενο ακόμα αποκαλείται μετεωρίτης της περιοχής Τουγκούσκα. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο Τέσλα είχε κίνητρα και τον εξοπλισμό να προκαλέσει το φαινόμενο της Τουγκούσκα. Μέρος τρίτο. Το μυστικό της ζωής του Νικόλα Τέσλα. Ο Τέσλα έκανε επανάσταση όχι μόνο στη μηχανική, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Πολλά από τα σχέδιά του ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του, που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν λόγω έλλειψης τεχνικού εξοπλισμού. Ανάμεσα στα σχέδιά του ήταν τηλεκατευθυνόμενες τορπίλες και υπτάμενες μηχανές, αεροσκάφη και υπτάμενες μηχανές με κάθετη απογείωση, οχήματα πάνω σε στρώμα αέρος κλπ. Αναμφίβολα, ο στρατός θα έδειχνε ενδιαφέρον για τις εφευρέσεις του Τέσλα. Στρατιωτικές δυνάμεις και κυβερνήσεις από διάφορες χώρες είχαν τον Τέσλα υπόψη τους. Κάποιες από τις εφευρέσεις του ζητήθηκαν από τους Γερμανούς. Ο Τέσλα συνεργάστηκε με Γερμανούς επιστήμονες μέχρι τα μέσα του 30. Έδωσε διαλέξεις και έκανε επίδειξη έναν ανορθωτή στο Χέρμαν Χέρινγκ. Ποτέ δεν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Πολλές τεχνολογικές καινοτομίες έγιναν στη Γερμανία από το 1920 έως το 1940 και θυμίζουν αρκετά τις ιδέες του Τέσλα. Βλήματα και υπτάμενοι δίσκοι του Τρίτου Ράιχ μας γυρίζουν πίσω στις υπτάμενες μηχανές του Τέσλα, αυτές για τις οποίες μιλούσα το 1908. Это будут летательные аппараты на совершенно новых принципах. Θα είναι υπτάμενες μηχανές νέου τύπου, χωρίς depósito ή φτερά, ή προπέλες που θα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες σε όλες τις κατευθύνσεις, ανεξάρτητα από τον καιρό και τα ρεύματα αέρα. Το σύστημα προώθησης του Schaumburger για τους γερμανούς δίσκους μοιάζει κατά πολύ με το δίσκο τουρμπίνας που είχε προτείνει ο Τέσλα ήδη από το 1906. Εκείνο τον καιρό ο Τέσλα είχε φιλικές σχέσεις με Γερμανούς που δούλευαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και που αργότερα αποδείχτηκε πως ήταν κατάσκοποι. Είναι πιθανό ο Τέσλα να μοιράστηκε κάποιες από τις ιδέες του μαζί τους και να αποκάλυψε τα αποτελέσματα από προηγούμενα πειράματά του. Έτσι δεν εξηγείται και ο λόγος που το Τρίτο Ράιχ έδειξε τέτοιο ενδιαφέρον για το γεγονός της Τουγκούσκα, έτος 1942. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, κοντά στην Τουγκούσκα, οι κάτοικοι έπιασαν ένα ύποπτο άτομο και το παρέδωσαν στις τοπικές αρχές. Στην ανάκριση του είπε ότι ήταν απλώς κάποιος από το Ινστιτούτο του Βερολίνου που μελετούσε τα φυσικά φαινόμενα. Και μόνο αυτό κατάφεραν να αποσπάσουν οι αρχές, γιατί λίγο αργότερα ο κρατούμενος αυτοκτόνησε. Ειδικοί λένε πως το άτομο αυτό ήταν από τον ΕΝΕΡΜΠΕ, την πιο μυστήρια οργάνωση του Τρίτου Ράιχ, που έκανε έρευνες σχετικά με τις νεότερες τεχνολογίες. Σύμφωνα με πράκτορα του FBI, ο Τέσλα όχι μόνο συνεργάστηκε με τους Γερμανούς, αλλά ήταν και μέλος της οργάνωσης των φίλων της Σοβιετικής Ρωσίας και προσπάθησε να πουλήσει τις εφευρέσεις του στο νέο καθεστώς. Το 1934 ο Τέσλα έγραψε σε ένα φίλο του. Οι Ρώσοι θέλουν να διασφαλίσουν τα σύνορά τους και αυτό τον καιρό σκέπτονται την πρόταση που τους έκανα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούσε ο Τέσλα, αλλά ξέρουμε σίγουρα πως στη δεκαετία του 30 δούλευε το σχέδιο για τους σταθμούς πολλαπλών χρήσεων που θα προστάτευε τα σύνορα οποιοδήποτε κράτους. Αυτή η ενεργειακή ασπίδα, είχε πει ο Τέσλα, βασίζεται σε νέες μεθόδους και σε μια νέα ενεργειακή δύναμη. Μιλούσε για μια ενέργεια που δεν θα μεταδιδόταν με ραδιοκύματα, αλλά μέσα από μια δέσμη, που δεν ήταν άλλη από τις 100 εκατομμύρια τρίχες του ανθρώπου. Αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τον Τέσλα, ήταν ικανή να λιώνει αεροπλάνα και μηχανές σε απόσταση 250 μιλίων. Γνωρίζουμε από έγγραφα του FBI ότι το 1935 ο Άρθακ Βαρτάνιαν, αντιπρόσωπος του εμπορικού οργανισμού Amtrak, έδωσε στον Τέσλα μια επιταγή 25.000 δολαρίων για το όπλο που σχεδίαζε. Υπάρχει απόδειξη ότι 16 μήνες μετά στη Μόσχα, ο Τέσλα επέδειξε την πρώτη μηχανή βερσιόν στον Μάρσαλ του Ταρτσεύσκη. Έτος 1949.
Μια μυστική έκθεση που παρουσιάστηκε σε ένα πάρτι γεωλόγων, οργανωμένο από το Λαβρένι Μπερία, έγινε στην περιοχή της Τουγκούσκα. Η υπόθεση του μετεωρίτη δεν είχε καμία σχέση με αυτή την απόπειρα. Λίγο πριν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Μπερία είπε: «Δεν θα ψάξετε για μετεωρίτη. Θα εκτιμήσετε όλες τις παραμέτρους της έκρηξης. Πρέπει να αποκλείσουμε κάποια ενδεχόμενα». Τα αποτελέσματα της έκθεσης ποτέ δεν καταγράφηκαν. Οι αναφορές εξαφανίστηκαν από τα αρχεία. Αλλά από τη στιγμή που ο Μπερία έστειλε τους ανθρώπους του στην περιοχή, γνώριζε ότι το περιστατικό δεν προκλήθηκε από μετεωρίτη. Ποια ήταν η πηγή αυτής της πληροφορίας? Νωρίτερα, ένα σημαντικό στοιχείο βγήκε στην επιφάνεια. Κάτι που εκείνο τον καιρό η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήθελε πάρα πολύ να μάθει. Ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ο πατέρας της ατομικής βόμβας, έκανε μια μυστική επίσκεψη στη Σοβιετική Ένωση και έμεινε στην έπαυλη του Μπερία. Ο γιος του Μπερία Σέργο θυμάται ότι ο Οπενχάιμερ έμεινε στο σπίτι τους για ένα δεκαπενθήμερο. Είναι γνωστό ότι στα τέλη της δεκαετίας του 30, ο Οπενχάιμερ συμμετείχε σε ένα μυστικό σχέδιο με στόχο να κάνει τα θωρικά των Αμερικάνων αόρατα στα ραντάρ του εχθρού. Και ο Νικολά Τέσλα ήταν μέσα στο σχέδιο. Οι γεννήτριές του θα περιέβαλαν τα πλοία με ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, μια σπίδα που θα εξέπεμπε κάθε είδους ακτινοβολίας. Και ο Τέσλα και ο Οπενχάιμερ είχαν φιλικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Ο Τέσλα πιθανόν μίλησε στον Οπενχάιμερ για τα πειράματά του το 1908 και ο Οπενχάιμερ με τη σειρά του να τάπει στον Μπερία. Ο Μπερία θα έδειξε ενδιαφέρον για την ασύρματη μετάδοση, ένα ιδανικό όπλο μαζικής καταστροφής. Γι' αυτόν, τον επικεφαλή της Ειδικής Επιτροπής Πυρηνικών Όπλων, τα λόγια του Τέσλα είχαν το έπος του Τουγκούσκα μια ιδιαίτερη σημασία. Ακόμα και σήμερα, γεννήτριες ασύρματης ισχύως μπορούν να αφήσουν χωρίς ζωή οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Μετά από αυτά που υπόθηκαν, η μυστική έκθεση του 1949 μάλλον έγινε για τους σωστούς λόγους. Από το 1912, ο Τέσλα ζει μια περίεργη διπλή ζωή. Είναι ένας Αμερικανός πολίτης που ασχολείται με απόρριτα σχέδια των ΗΠΑ και παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε Αγγλία, Γερμανία και Ρωσία. Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τον Τέσλα από μια σύγχρονη οπτική γωνία. Πώς μπορούσε ένας τόσο ιδιοφυής άνθρωπος να δουλεύει με τους εχθρούς της χώρας του? Ποια ήταν τα κίνητρα του Τέσλα? Χρήματα? Δίψα για καταστροφή? Ή έλλειψη συνείδησης σε ένα επιστήμονα που τον ενδιαφέρει μόνο η υλοποίηση των στόχων του? Μέρος 4. Παράλληλες λέξεις. Ήταν ένας άνθρωπος με ολοκληρωμένη σκέψη που πάντα εντυπωσίαζε με τις γνώσεις του. Ευγενούς τρόπους και ευφυής συνομιλητής, ο Τέσλα μιλούσε 8 γλώσσες και ήταν λάτρης της μουσικής και της ποίησης. Εκλεπτισμός και πνευματική καλλιέργεια ήταν δύο βασικά χαρακτηριστικά του. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, κοιμόταν μόλις για 2 ώρες κάθε βράδυ και δούλευε μανιωδώς. Όσο εξαντλημένος κι αν είμαι, δεν μπορώ να με δουλέψω. Τα πειράματα είναι πιο σημαντικά από τον ύπνο μου. Μπορώ με τα βία να ξεκλέψω μερικές στιγμές για να φάω. Σκέφτομαι τη δουλειά μου, ακόμα και όταν ξαπλώνω στο κρεβάτι μου. Θα συνεχίσω μέχρι την τελευταία μου πνοή. Η ενέργεια που εξέπεμπε ο ίδιος δονούσε την ατμόσφαιρα. Ένιωσα μέχρι και μια παράξενη αίσθηση πάνω στο δέρμα μου. Θυμάται ο συγγραφέας Ναθανιέλ Χόθορν. Τα μάτια ενός ρωματιστή, θα έλεγαν για τον Τέσλα. Οι δικοί του άνθρωποι γνώριζαν για αυτό το χάρισμα. Έτος 1890, Φιλαδέλφια. Ο Τέσλα ένιωθε ότι κάποιο κακό θα συμβεί και εμπόδισε τους φίλους του να φύγουν με το απογευματινό τρένο. Τους έσωσε από βέβαιο θάνατο. Το τρένο συνετρίβει. Έτος 1912. Ο Τέσλα ζήτησε από την Pierpont Morgan να μην ταξιδεύσει με το Τιτανικό. Η Morgan πίστεψε στο προαίσθημα του Τέσλα και επέστρεψε το εισιτήριο στο ταμείο.
Ο Τζον Τζέικομπ Άστορ αγνώρισε τη συμβολή του φίλου του και κατέληξε στη λίστα των θυμάτων του Τιτανικού. Ο Τέσλα είχε προβλέψει ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος θα κρατούσε για 4 χρόνια και θα έλεγε το Δεκέμβριο του 1918. Έπεσε έξω στην πρόβλεψή του κατά 5-6 μέρες. Είχε επίσης δηλώσει ότι η περίοδος ειρήνης που θα ακολουθούσε θα διαρκούσε 20 χρόνια, οπότε και θα ξεσπούσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής είχαν πραγματικά εντυπωσιαστεί που ο Τέσλα γεννούσε συνεχώς και αβίαστα πρωτότυπες ιδέες. Και η εξομολόγησή του ήταν άκρως ενδιαφέρουσα. Αυτή η δημιουργικότητα δεν οφείλεται σε μένα. Είχε μια φυσιολογική παιδική ηλικία. Όλα όμως άλλαξαν όταν πέθανε ο μικρός του αδελφός. Αυτή η τραγωδία άλλαξε τη ζωή του Τέσλα. Είχε συνεχώς εφιάλτες. Γι' αυτό προσπάθησε να συγκεντρώσει το μυαλό του σε άλλα πράγματα. Σε εικόνες που είχε δει στην πραγματικότητα. Άρχισε λοιπόν να κάνει νοερά ταξίδια μακριά από τα σύνορα του μικρού μας κόσμου. Στην αρχή ήταν αρκετά θολά. Αργότερα απέκτησαν δύναμη και μπορούσα να δω καινούρια μέρη, πόλεις και χώρες. Να ζω εκεί, να γνωρίζω νέους ανθρώπους, να κάνω φιλίες και όσο και αν φαίνεται απίστευτο, μου ήταν το ίδιο αγαπητή με αυτούς της πραγματικής μου ζωής. Σύγχρονοι επιστήμονες μελετούν τέτοια φαινόμενα και δεν τα βρίσκουν αφύσικα. Ουσιαστικά, πρόκειται για συνεχείς μεταβολές σε συνειδησιακές καταστάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το άτομο είναι ικανό να παρατηρεί πράγματα που άλλοι αδυνατούν. Να ταξιδέψει σε άλλες εποχές χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί. Σήμερα οι καταστάσεις αυτές μπορούν να καταγραφούν σε ειδικά μόνιτορ. Мы видим, что возникает определенная конфигурация. Μπορείτε να δείτε εδώ μια ιδιαίτερη σύνθεση, την οποία αποκαλούμε υπερσυνδυσιακό άξονα, όπου το δεξί μπροστινό μέρος του εγκεφάλου και το αριστερό πίσω ενεργοποιούνται. Σε φυσιολογικές συνειδησιακές συνθήκες λειτουργούν το αριστερό μπροστινό μέρος του εγκεφάλου και το δεξί πίσω. Τα πιο κοντινά του πρόσωπα τον αποκαλούσαν σουπεράνθρωπο. Πώς έκανε όλες αυτές τις εφευρέσεις? Ο ίδιος ο Τέσλα έγραψε για την τραυματική του εμπειρία. Είμαι πληγωμένος από το τραγικό συμβάν για πολλά χρόνια. Αν το άφηνα χωρίς να το διελευκάνω, θα είχα σίγουρα πεθάνει. Κάθε κύτταρο του κεφάλου μου ήταν σε υπερδιέργευση. Και μετά έγινε κάτι απρόσμενο. Άκουσα ένα ρολόι να χτυπάει 3 δωμάτια πιο πέρα και τον ενδιάμεσο χρόνο. Άκουσα ένα βαρετό βουητό στα αυτή μου από μία μύγα πάνω στο τραπέζι. Μέσα στο σκοτάδι ένιωθα την παρουσία ενός αντικειμένου από ένα περίεργο μυρμήγκιαζα στο πρόσωπό μου. Οι ακτίνες του ήλιου διαπερνούσαν τον εγκεφαλό μου. Μία άμαξα που πέρασε σε μικρή απόσταση ανατρίχιασε όλο μου το κορμί. Και αμέσως η ιδέα μου ήρθε σαν αστραπή και αποκαλύφθηκε η αλήθεια στη στιγμή. Ήμουν σε κατάσταση απόλυτης ευτυχίας. Οι σκέψεις μου περνούσαν σαν χήμαρος και με δυσκολία μπορούσα να μπω στο ρυθμό του. Πολλές δημιουργικές προσωπικότητες ζουν τέτοιες στιγμές έντασης όπως αυτή που βίωσε ο Τέσλα. Με τον καιρό έμαθε πως να εισέρχεται σε αυτή την απρόκοσμη κατάσταση όποτε το ήθελε. Έλεγε ότι μπορούσε ανά πάσα στιγμή να κλείσει τον εγκέφαλό του από τον έξω κόσμο και να δει το όραμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να διεκδικήσει τη τελειότητα. Πριν ακόμα αρχίσω να γράφω, επεξεργάζομαι την ιδέα μέσα στο μυαλό μου. Μπορώ έτσι να αλλάξω τις οδηγίες, να κάνω βελτιώσεις, μέχρι και να θέσω τη συσκευή σε λειτουργία. Δεν έχει καμία σημασία αν λειτουργεί η μηχανή ή αν την ελέγξω στο εργαστήριό μου. Όλες οι εφευρέσεις μου έχουν δουλέψει με αυτόν τον τρόπο. Δεν χρειαζόταν μαθηματικές πράξεις έτσι όπως τις ξέρουμε εμείς σήμερα. Μπορούσε και χωρίς τις εξισώσεις. Έβλεπε την ουσία των πραγμάτων. Ο Τέσλα κοιτούσε την ουσία των πραγμάτων και όχι τόσο τη λεπτομέρεια. Και τα οράματά του αφορούσαν την ουσία των πραγμάτων όταν επίτηδες έπεφτε σε αυτή την αλόγωτη κατάσταση.
Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, με συνεχείς αλλαγές στη διάθεση, μπορούσε να ανακαλύψει διάφορες πληροφορίες. Πρώτα, μπορούσε να διακρίνει τα πιο ασυνήθιστα φαινόμενα και αντικείμενα, καθώς έβλεπε τον κόσμο με τη δική του ματιά, που δεν ήταν σαν αυτή των υπολείπων ανθρώπων. Και επειδή εύκολα μπορούσε να επανέλθει στη φυσιολογική κατάσταση, ο Τέσλα κατέγραφε τις ιδέες του και τις μοιραζόταν με άλλους ανθρώπους. Η πηγή των γνώσεων του Τέσλα για τα άγνωστα φαινόμενα είναι ανεξήγητη. Έμπνευση μιας συμβιοχοίας, αποκάλυψη. Αυτές οι λέξεις δεν μας λένε κάτι. Τι γεννούσε αυτές οι ιδέες? Ο εγκέφαλός μου λειτουργεί όπως ένας κανονικός δέκτης. Εκεί βρίσκεται ένα μέρος που αποτελεί την πηγή των γνώσεων και της έμπνευσης. Δεν έχω εντρυφήσει τα μυστήρια αυτής της πηγής, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχει. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό. Για κάποιους ο Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός ή κάποιο άλλο πρόσωπο. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι ο Θεός είναι ένα κέντρο πληροφοριών που γνωρίζει και βλέπει τα πάντα, βοηθώντας αυτούς που προσπαθούν να ζήσουν έντιμα στην καθημερινή τους ζωή, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που ασκούν. Η δημιουργική τεχνική του Τέσλα υποδεικνύει ότι υπάρχει μια τράπεζα πληροφοριών, ένα πεδίο γνώσεων κάπου μέσα στο σύμπαν. Ο Τέσλα μπορούσε να θέσει τον εαυτό του μέσα σε αυτό το πεδίο και να αντλήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ήλπιζε ότι κάποια στιγμή όλοι θα είχαν πρόσβαση σε αυτό το πεδίο. Και πράγματι σκεφτόταν τη δημιουργία μιας συσκευής που θα εισήγαγε τον άνθρωπο σε μια άλλη πραγματικότητα. Κατάφερε να ρίξει μια ματιά σε αυτόν τον κόσμο τον 19ο αιώνα. Απομονώνοντας οργανισμούς που ζούσαν σε ειδικά πεδία, κατάφερε να κάνει ορατά τα αόρατα σημεία τους. Τα μεγάλα μυστήρια της ζωής περιμένουν να αποκαλυφθούν. Ακόμα και ο θάνατος μπορεί να μην σημαίνει το τέλος. Και ο Τέσλα το ήξερε αυτό πολύ καλά. Απήγα 2 τετράγωνα από το σπίτι μας. Μετά είδα ένα σύννεφο να μεταφέρει αγγελικές φιγούρες. Μία από αυτές σταδιακά άρχισε να παίρνει τα χαρακτηριστικά της μητέρας μου. Ήμουν πλέον βέβαιος ότι η μητέρα μου είχε μόλις πεθάνει. Και αυτό ήταν αλήθεια. Ο Τέσλα πίστευε ότι μετά το θάνατο, το πνεύμα μας παραμένει ζωντανό και μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Δημιούργησε ακόμα και ειδικές συσκευές για αυτό το σκοπό. Μια μάλιστα αναφερόταν στο γράμμα ενός φίλου του, έναν Άγγλο φυσικό, τον William Crookes. Σε εκείνο το γράμμα ο Crookes ευχαρίστησε τον Τέσλα για την υψηλή στάσεως ηλεκτρομαγνητική μηχανή που έκανε ευκολότερη για τα μέντιουμ την επικοινωνία με τα φαντάσματα. Επίσης, μπορούσαν μετά να ξαναβρούν εύκολα την πνευματική του ισορροπία. Ο Τέσλα, αναμφισβήτητα, διαθέτει πνευματικότητα σε πολύ υψηλά επίπεδα, είπε ο Ινδός φιλόσοφος Βιβεκάνανδα. Ένας συχνός επισκέπτης στο εργαστήριο του Τέσλα διηγείται. Ο Τέσλα συμπεριφέρεται στον ηλεκτρισμό σαν είναι ζωντανός ο οργανισμός. Του μιλάει, του δίνει εντολές. Είμαι στις ηλεκτρομαγνητικές σχέσεις και προσπαθώ να αφουγκραστώ τη φύση τους. Κάθε βασική τακτική είναι μια σύνθετη διαδικασία. Η ύλη συναντά το πνεύμα. Πνευματικά δεν είναι χειρότεροι από σένα και από μένα και η επικοινωνία μαζί τους δεν είναι το πιο ασυνήθιστο πράγμα. Δεν είμαι ο μόνος που το πιστεύει. Υπάρχουν πολλοί θεωρητικοί και πειραματιστές που ζουν τέτοια φαινόμενα και αλλάζουν την άποψη που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα αποδεδειγμένο πλέον γεγονός. Οι βασικές τακτικές ακολουθούν τις νοητικές συντολές του ανθρώπου. Αυτό βεβαίως δεν έχει να κάνει με τους γνωστούς νόμους της φύσης, αλλά τα πειράματα μπορούν να το αποδείξουν. Όπως όταν το μυαλό εκτρέπει τις ακτίνες λέιζερ ή όταν το νερό αλλάζει τη σύνθεσή του χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από αυτό που το προκαλεί ή όταν η πόλωση από δέσμες φωτός μεταβάλλεται.
Αυτό το φαινόμενο λέγεται νοητική επίδραση. Οι άνθρωποι, πολλά χιλιόμετρα μακριά από το εργαστήριο, μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρονικά συστήματα κλείνουν, αλλάζει το pH του νερού, αλλά όλες αυτές οι μεταβολές δεν μπορούν να αποδειχθούν θεωρητικά. Ο Τέσλα ήταν πεπισμένος ότι τα πάντα στο σύμπαν, από τους γαλαξίες μέχρι τα ηλεκτρόνια, έχουν νοημοσύνη. Ο κόσμος είναι ένας ακέραιος οργανισμός με νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον Τέσλα, το σύμπαν είναι ένας ακέραιος οργανισμός που αποτελείται από πολλά μέρη που μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά έχουν διαφορετική συχνότητα στις δονήσεις. Κάθε μέρος είναι ένα παράλληλο σύμπαν και όταν συντονιζόμαστε με τη συχνότητά του, ανοίγουμε την πύλη που οδηγεί σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται σαν επιστημονική φαντασία, ακόμα και σήμερα, πόσο μάλλον στην εποχή του Τέσλα. Πόσοι άνθρωποι με έχουν αποκαλέσει οραματιστή. Υπάρχουν τόσο απερίσκεπτοι και στενόμυαλοι στον κόσμο, αλλά καλύτερα να μας κρίνει ο χρόνος. Ο Σλάβος επιστήμονας ονειρευόταν να φέρει ευτυχία στην ανθρωπότητα. Έλεγε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει δωρεάν το γήινο ηλεκτρικό πεδίο, ακριβώς όπως και τον αέρα που αναπνέουμε. Με τον καιρό ο Τέσλα ανακάλυψε ότι μια μέρα αυτός ο ανώριμος και σκληρός κόσμος θα οπλιστεί με την εφεύρεσή του το ασύρματο για να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον. Ίσως η απρόσμενη έκταση της καταστροφής της Τουγκούσκα να τον έπεισε ότι το σχέδιό μου ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή μου. Παράτησε τα πειράματα στο Wunderkind και κατέστρεψε τις σημειώσεις που αφορούσαν την εφεύρεσή του. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Τέσλα είχε ανάμειξη στο περιστατικό στη Τουγκούσκα. Γι' αυτό και το ερώτημα για την ενοχή του παραμένει ακόμα αναπάντητο. Όλη η δραστηριότητά του από τότε καλύπτεται από ένα μυστήριο. Ξέρουμε μόνο ότι ο Τέσλα ένιωθε υπεύθυνος και περιόρισε τις φιλοδοξίες του. Είχε τη δική του θεωρία για τους πολέμους. Ο ίδιος έλεγε ότι οι βασικές αιτίες πολέμου ήταν διαφορές στην οικονομία και τη στρατιωτική δύναμη. Όταν οι διαφορές εξομοιώνονται, σημαίνει ότι διανύουμε περίοδο ειρήνης. Αγεφύρωτες διαφορές οδηγούν σε πόλεμο. Από τη δράση του, όσο περίεργο και αν είναι, ο Τέσλα επιδίωξε να ισορροπήσει τις μεγάλες διαφορές. Ήθελε στα αλήθεια να εμποδίσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ένας επιστήμονας, όσο ιδιοφύης και αν είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αν δεν δινόταν στις χώρες η ευκαιρία για επίθεση, τότε δεν θα ξεσπούσαν οι πόλεμοι. Ο Τέσλα στην ουσία δεν ήταν στην υπηρεσία καμίας χώρας. Τον απασχολούσε όλη η ανθρωπότητα. Ο ίδιος αισθανόταν μέλος της διεθνούς κοινότητας και υποστήριζε συνέχεια ότι η συμπεριφορά, ακόμα και του μικρότερου οργανισμού, μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το σύμπαν. Ο Τέσλα, μια ιδιοφυΐα με τεράστια δύναμη, έκρινε κάποια στιγμή τη στάση του απέναντι στον κόσμο και είπε: Θα μπορούσα να καταστρέψω τη γη ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Κύριος στόχος μου ήταν να αναπαράγω ιδέες για τα νέα φαινόμενα, που θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για νέες έρευνες. Ο Νικόλα Τέσλα δεν ήταν ένα θαύμα, ούτε αγγελιοφόρος από άλλους κόσμους. Ήταν άνθρωπος, όπως εσύ και εγώ, που προσπαθούσε να δώσει απαντήσεις στα αιώνια ερωτήματα. Τι είμαστε, από πού προήλθαμε και γιατί, ποιο είναι το μέλλον μας. Του μεγεθυντικού φακού και η ενέργεια μεταδόθηκε στην περιοχή της Τουγκούσκα, όπου αυτόπτες μάρτυρες παρατήρησαν στον ουρανό ποικίλα φαινόμενα πολύ πριν την πτώση του επωνομαζόμενου μετεωρίτη της Τουγκούσκα. Αν ο Τέσλα είχε μάθει για αυτά τα καθόριστα ρεύματα, θα μπορούσε να υπολογίσει με αρκετά μεγάλη ακρίβεια σε ποιο σημείο εισέρχεται το εναλλασσόμενο ρεύμα μέσα στη γήμενη ατμόσφαιρα. 7 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τέσλα έγραψε: Έχω κατασκευάσει ένα ασύρματο πομπό που μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με καταστροφική δύναμη σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Η συσκευή είναι τόσο ανεπτυγμένη και η καταστροφική της δύναμη τόσο ισχυρή που μπορεί να παραχθεί με μεγάλη ακρίβεια και να μεταδοθεί σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Πρόσφατα, μια περίεργη λεπτομέρεια ήρθε στην επιφάνεια.
Αρκετούς μήνες πριν την καταστροφή της Τουνγκούσκα, ο Τέσλα επανειλημμένως είχε ζητήσει από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών λεπτομερείς χάρτες της κεντρικής Σιβηρίας. Για ποιο λόγο? Έπρεπε να σιγουρευτεί ότι το σήμα από το Wondercliffe θα έφτανε σε μια ελάχιστα κατοικημένη περιοχή. Αυτό το φαινόμενο ακόμα αποκαλείται μετεωρίτης της περιοχής Τουνγκούσκα. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο Τέσλα είχε κίνητρα και τον εξοπλισμό να προκαλέσει το φαινόμενο της Τουνγκούσκα. Μέρος τρίτο. Το μυστικό της ζωής του Νικόλα Τέσλα. Ο Τέσλα έκανε επανάσταση όχι μόνο στη μηχανική, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Πολλά από τα σχέδιά του ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του, που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν λόγω έλλειψης τεχνικού εξοπλισμού. Ανάμεσα στα σχέδιά του ήταν τηλεκατευθυνόμενες τορπίλες και υπτάμενες μηχανές, αεροσκάφη και υπτάμενες μηχανές με κάθετη απογείωση, οχήματα πάνω σε στρώμα αέρος κλπ. Αναμφίβολα, ο στρατός θα έδειχνε ενδιαφέρον για τις εφευρέσεις του Τέσλα. Στρατιωτικές δυνάμεις και κυβερνήσεις από διάφορες χώρες είχαν τον Τέσλα υπόψη τους. Κάποιες από τις εφευρέσεις του ζητήθηκαν από τους Γερμανούς. Ο Τέσλα συνεργάστηκε με Γερμανούς επιστήμονες μέχρι τα μέσα του 30. Έδωσε διαλέξεις και έκανε επίδειξη έναν ανορθωτή στο Χέρμαν Χέρινγκ. Ποτέ δεν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Πολλές τεχνολογικές καινοτομίες έγιναν στη Γερμανία από το Χίλιπ. Δεν είμαι ο μόνος που το πιστεύει. Υπάρχουν πολλοί θεωρητικοί και πειραματιστές που ζουν τέτοια φαινόμενα και αλλάζουν την άποψη που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα αποδεδειγμένο πλέον γεγονός. Οι βασικές τακτικές ακολουθούν τις νοητικές συντολές του ανθρώπου. Αυτό βεβαίως δεν έχει να κάνει με τους γνωστούς νόμους της φύσης, αλλά τα πειράματα μπορούν να το αποδείξουν. Όπως όταν το μυαλό εκτρέπει τις ακτίνες λέιζερ ή όταν το νερό αλλάζει τη σύνθεσή του χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από αυτό που το προκαλεί ή όταν η πόλωση από δέσμες φωτός μεταβάλλεται. Αυτό το φαινόμενο λέγεται νοητική επίδραση. Οι άνθρωποι, πολλά χιλιόμετρα μακριά από το εργαστήριο, μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρονικά συστήματα κλείνουν, αλλάζει το pH του νερού, αλλά όλες αυτές οι μεταβολές δεν μπορούν να αποδειχθούν θεωρητικά. Ο Τέσλα ήταν πεπισμένος ότι τα πάντα στο σύμπαν, από τους γαλαξίες μέχρι τα ηλεκτρόνια, έχουν νοημοσύνη. Ο κόσμος είναι ένας ακέραιος οργανισμός με νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον Τέσλα, το σύμπαν είναι ένας ακέραιος οργανισμός που αποτελείται από πολλά μέρη που μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά έχουν διαφορετική συχνότητα στις δονήσεις. Κάθε μέρος είναι ένα παράλληλο σύμπαν και όταν συντονιζόμαστε με τη συχνότητά του, ανοίγουμε την πύλη που οδηγεί σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται σαν επιστημονική φαντασία, ακόμα και σήμερα, πόσο μάλλον στην εποχή του Τέσλα. Πόσοι άνθρωποι με έχουν αποκαλέσει οραματιστή? Υπάρχουν τόσο απερίσκεπτοι και στενόμοι άλλοι στον κόσμο, αλλά καλύτερα να μας κρίνει ο χρόνος. Ο Σλάβος επιστήμονας ονειρευόταν να φέρει ευτυχία στην ανθρωπότητα. Έλεγε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει δωρεάν το γήινο ηλεκτρικό πεδίο, ακριβώς όπως και τον αέρα που αναπνέουμε. Με τον καιρό ο Τέσλα ανακάλυψε ότι μια μέρα αυτός ο ανώριμος και σκληρός κόσμος θα οπλιστεί με την εφεύρεσή του το ασύρματο για να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον. Ίσως η απρόσμενη έκταση της καταστροφής της Τουνγκούσκα να τον έπεισε ότι το σχέδιό μου ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή μου. Παράτησε τα πειράματα στο Wondercliffe και κατέστρεψε τις σημειώσεις που αφορούσαν την εφεύρεσή του. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Τέσλα είχε ανάμειξη στο περιστατικό στη Τουνγκούσκα. Γι' αυτό και το ερώτημα για την ενοχή του παραμένει ακόμα αναπάντητο. Όλη η δραστηριότητά του από τότε καλύπτεται από ένα μυστήριο. Ξέρουμε μόνο ότι ο Τέσλα ένιωθε υπεύθυνος και περιόρισε τις φιλοδοξίες του. Είχε τη δική του θεωρία για τους πολέμους.
Ο ίδιος έλεγε ότι οι βασικές αιτίες πολέμου ήταν διαφορές στην οικονομία και τη στρατιωτική δύναμη. Προηγούμενα πειράματά του. Έτσι δεν εξηγείται και ο λόγος που το Τρίτο Ράιχ έδειξε τέτοιο ενδιαφέρον για το γεγονός της Τουνγκούσκα, έτος 1942. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, κοντά στην Τουνγκούσκα, οι κάτοικοι έπιασαν ένα ύποπτο άτομο και το παρέδωσαν στις τοπικές αρχές. Στην ανάκριση του είπε ότι ήταν απλώς κάποιος από το Ινστιτούτο του Βερολίνου που μελετήσαμε τα φυσικά φαινόμενα. Και μόνο αυτό κατάφεραν να αποσπάσουν οι αρχές, γιατί λίγο αργότερα ο κρατούμενος αυτοκτόνησε. Ειδικοί λένε πως το άτομο αυτό ήταν από τον ΕΝΕΡΜΠΕ, την πιο μυστήρια οργάνωση του Τρίτου Ράιχ, που έκανε έρευνες σχετικά με τις νεότερες τεχνολογίες. Σύμφωνα με πράκτορα του FBI, ο Τέσλα όχι μόνο συνεργάστηκε με τους Γερμανούς, αλλά ήταν και μέλος της οργάνωσης των φίλων της Σοβιετικής Ρωσίας και προσπάθησε να πουλήσει τις εφευρέσεις του στο νέο καθεστώς. Το 1934 ο Τέσλα έγραψε σε ένα φίλο του. Οι Ρώσοι θέλουν να διασφαλίσουν τα σύνορά τους και αυτόν τον καιρό σκέπτονται την πρόταση που τους έκανα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούσε ο Τέσλα, αλλά ξέρουμε σίγουρα πως στη δεκαετία του 30 δούλευε το σχέδιο για τους σταθμούς πολλαπλών χρήσεων που θα προστάτευε τα σύνορα οποιοδήποτε κράτους. Αυτή η ενεργειακή ασπίδα, είχε πει ο Τέσλα, βασίζεται σε νέες μεθόδους και σε μια νέα ενεργειακή δύναμη. Μιλούσε για μια ενέργεια που δεν θα μεταδιδόταν με ραδιοκύματα, αλλά μέσα από μια δέσμη, που δεν ήταν άλλη από τις 100 εκατομμύρια τρίχες του ανθρώπου. Αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τον Τέσλα, ήταν ικανή να λιώνει αεροπλάνα και μηχανές σε απόσταση 250 μιλίων. Γνωρίζουμε από έγγραφα του FBI ότι το 1935 ο Άρθακ Μπαρτάνιο, αντιπρόσωπος του εμπορικού οργανισμού Amtrak, έδωσε τον Τέσλα μια επιταγή 25.000 δολαρίων για το όπλο που σχεδίαζε. Υπάρχει απόδειξη ότι 16 μήνες μετά στη Μόσχα, ο Τέσλα επέδειξε την πρώτη μηχανή βερσιόν στον Μάρσιαλ του Τατσεύσκη. Έτος 1949. Μια μυστική έκθεση που παρουσιάστηκε σε ένα πάρτι γεωλόγων, οργανωμένο του Λαβρένι Μπερία, έγινε στην περιοχή της Τουνγκούσκα. Η υπόθεση του μετεωρίτη δεν είχε καμία σχέση με αυτή την απόπειρα. Λίγο πριν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Μπερία είπε: «Δεν θα ψάξετε για μετεωρίτη. Θα εκτιμήσετε όλες τις παραμέτρους της έκρηξης. Πρέπει να αποκλείσουμε κάποια ενδεχόμενα». Τα αποτελέσματα της έκθεσης ποτέ δεν καταγράφηκαν. Οι αναφορές εξαφανίστηκαν από τα αρχεία. Ζουν τέτοιες στιγμές έντασης όπως αυτή που βίωσε ο Τέσλα. Με τον καιρό έμαθε πως να εισέρχεται σε αυτή την απόκοσμη κατάσταση όποτε το ήθελε. Έλεγε ότι μπορούσε ανά πάσα στιγμή να κλείσει τον εγκέφαλό του από τον έξω κόσμο και να δει το όραμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να διεκδικήσει τη τελειότητα. «Πριν ακόμα αρχίσω να γράφω, επεξεργάζομαι την ιδέα μέσα στο μυαλό μου. Μπορώ έτσι να αλλάξω τις οδηγίες, να κάνω βελτιώσεις, μέχρι και να θέσω τη συσκευή σε λειτουργία. Δεν έχει καμία σημασία αν λειτουργεί η μηχανή ή αν την ελέγξω στο εργαστήριό μου. Όλες οι εφευρέσεις μου έχουν δουλέψει με αυτόν τον τρόπο». Δεν χρειαζόταν μαθηματικές πράξεις έτσι όπως τις ξέρουμε εμείς σήμερα. Μπορούσε και χωρίς τις εξισώσεις. Έβλεπε την ουσία των πραγμάτων. Ο Τέσλα κοιτούσε την ουσία των πραγμάτων και όχι τόσο τη λεπτομέρεια. Και τα οράματά του αφορούσαν την ουσία των πραγμάτων όταν επίτηδες έπεφτε σε αυτή την αλόγωτη κατάσταση. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, με συνεχείς αλλαγές στη διάθεση, μπορούσε να ανακαλύψει διάφορες πληροφορίες. Πρώτα, μπορούσε να διακρίνει τα πιο ασυνήθιστα φαινόμενα και αντικείμενα, καθώς έβλεπε τον κόσμο με τη δική του ματιά, που δεν ήταν σαν αυτή των υπολείπων ανθρώπων. Και επειδή εύκολα μπορούσε να επανέλθει στη φυσιολογική κατάσταση, ο Τέσλα κατέγραφε τις ιδέες του και τις μοιραζόταν με άλλους ανθρώπους. Η πηγή των γνώσεων του Τέσλα για τα άγνωστα φαινόμενα είναι ανεξήγητη. Έμπνευση μιας ιδιοφυΐας, αποκάλυψη. Αυτές οι λέξεις δεν μας λένε κάτι. Τι γεννούσε αυτές οι ιδέες?
Мой мозг только приемное устройство. Ο εγκέφαλός μου λειτουργεί όπως ένας κανονικός δέκτης. Εκεί βρίσκεται ένα μέρος που αποτελεί την πηγή των γνώσεων και της έμπνευσης. Δεν έχω εντρυφήσει τα μυστήρια αυτής της πηγής, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχει. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό. Για κάποιους ο Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός ή κάποιο άλλο πρόσωπο. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι ο Θεός είναι ένα κέντρο πληροφοριών που γνωρίζει και βλέπει τα πάντα, βοηθώντας αυτούς που προσπαθούν να ζήσουν έντιμα στην καθημερινή τους ζωή, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που ασκούν. Η δημιουργική τεχνική του Τέσλα υποδεικνύει ότι υπάρχει μια τράπεζα πληροφοριών, ένα πεδίο γνώσεων κάπου μέσα στο σύμπαν. Ο Τέσλα μπορούσε να θέσει τον εαυτό του μέσα σε αυτό το πεδίο και να αντλήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ήλπιζε ότι κάποια στιγμή όλοι θα είχαν πρόσβαση σε αυτό το πεδίο. Κάθε μέρος είναι ένα παράλληλο σύμπαν και όταν συντονιζόμαστε με τη συχνότητά του, ανοίγουμε την πύλη που οδηγεί σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται σαν επιστημονική φαντασία, ακόμα και σήμερα, πόσο μάλλον στην εποχή του Τέσλα. Πόσοι άνθρωποι με έχουν αποκαλέσει οραματιστή. Υπάρχουν τόσο απερίσκεπτοι και στενόμυαλοι στον κόσμο, αλλά καλύτερα να μας κρίνει ο χρόνος. Ο Σλάβος επιστήμονας ονειρευόταν να φέρει ευτυχία στην ανθρωπότητα. Έλεγε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει δωρεάν το γήινο ηλεκτρικό πεδίο. Ακριβώς όπως και τον αέρα που αναπνέουμε. Με τον καιρό ο Τέσλα ανακάλυψε ότι μια μέρα αυτός ο ανώριμος και σκληρός κόσμος θα οπλιστεί με την εφεύρεσή του το ασύρματο για να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον. Ίσως η απρόσμενη έκταση της καταστροφής της Τουγκούσκα να τον έπεισε ότι το σχέδιό μου ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή μου. Παράτησε τα πειράματα στο Wunderclift και κατέστρεψε τις σημειώσεις που αφορούσαν την εφεύρεσή του. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Τέσλα είχε ανάμειξη στο περιστατικό στη Τουγκούσκα. Γι' αυτό και το ερώτημα για την ενοχή του παραμένει ακόμα αναπάντητο. Όλη η δραστηριότητά του από τότε καλύπτεται από ένα μυστήριο. Ξέρουμε μόνο ότι ο Τέσλα ένιωθε υπεύθυνος και περιόρισε τις φιλοδοξίες του. Είχε τη δική του θεωρία για τους πολέμους. Ο ίδιος έλεγε ότι οι βασικές αιτίες πολέμου ήταν διαφορές στην οικονομία και τη στρατιωτική δύναμη. Όταν οι διαφορές εξομοιώνονται, σημαίνει ότι διανύουμε περίοδο ειρήνης. Αγεφύρωτες διαφορές οδηγούν σε πόλεμο. Από τη δράση του, όσο περίεργο και αν είναι, ο Τέσλα επιδίωξε να ισορροπήσει τις μεγάλες διαφορές. Ήθελε στα αλήθεια να εμποδίσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ένας επιστήμονας, όσο ιδιοφύης και αν είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αν δεν δινόταν στις χώρες η ευκαιρία για επίθεση, τότε δεν θα ξεσπούσαν οι πόλεμοι. Ο Τέσλα στην ουσία δεν ήταν στην υπηρεσία καμίας χώρας. Τον απασχολούσε όλη η ανθρωπότητα. Ο ίδιος αισθανόταν μέλος της διεθνούς κοινότητας και υποστήριζε συνέχεια ότι η συμπεριφορά, ακόμα και του μικρότερου οργανισμού, μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το σύμπαν. Ο Τέσλα, μια ιδιοφυΐα με τεράστια δύναμη, έκρινε κάποια στιγμή τη στάση του απέναντι στον κόσμο και είπε: Θα μπορούσα να καταστρέψω τη γη ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Κύριος στόχος μου ήταν να αναπαράγω ιδέες για τα νέα φαινόμενα, που θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για νέες έρευνες. Ο Νικόλα Τέσλα δεν ήταν ένα θαύμα, ούτε αγγελιοφόρος από άλλους κόσμους. Ήταν άνθρωπος, όπως εσύ και εγώ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται σαν επιστημονική φαντασία, ακόμα και σήμερα, πόσο μάλλον στην εποχή του Τέσλα. Πόσοι άνθρωποι με έχουν αποκαλέσει οραματιστή. Υπάρχουν τόσο απερίσκεπτοι και στενόμυαλοι στον κόσμο, αλλά καλύτερα να μας κρίνει ο χρόνος. Ο Σλάβος επιστήμονας ονειρευόταν να φέρει ευτυχία στην ανθρωπότητα. Έλεγε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει δωρεάν το γήινο ηλεκτρικό πεδίο. Ακριβώς όπως και τον αέρα που αναπνέουμε. Με τον καιρό ο Τέσλα ανακάλυψε ότι μια μέρα αυτός ο ανώριμος και σκληρός κόσμος θα οπλιστεί με την εφεύρεσή του το ασύρματο για να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον. Ίσως η απρόσμενη έκταση της καταστροφής της Τουγκούσκα να τον έπεισε ότι το σχέδιό μου ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή μου.
Παράτησε τα πειράματα στο Wunderlich και κατέστρεψε τις σημειώσεις που αφορούσαν την εφεύρεσή του. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Τέσλα είχε ανάμειξη στο περιστατικό στη Τουνγκούσκα. Γι' αυτό και το ερώτημα για την ενοχή του παραμένει ακόμα αναπάντητο. Όλη η δραστηριότητά του από τότε καλύπτεται από ένα μυστήριο. Ξέρουμε μόνο ότι ο Τέσλα ένιωθε υπεύθυνος και περιόρισε τις φιλοδοξίες του. Είχε τη δική του θεωρία για τους πολέμους. Ο ίδιος έλεγε ότι οι βασικές αιτίες πολέμου ήταν διαφορές στην οικονομία και τη στρατιωτική δύναμη. Όταν οι διαφορές εξομοιώνονται, σημαίνει ότι διανύουμε περίοδο ειρήνης. Αγεφύρωτες διαφορές οδηγούν σε πόλεμο. Από τη δράση του, όσο περίεργο και αν είναι, ο Τέσλα επιδίωξε να ισορροπήσει τις μεγάλες διαφορές. Ήθελε στα αλήθεια να εμποδίσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ένας επιστήμονας, όσο ιδιοφύης και αν είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αν δεν δινόταν στις χώρες η ευκαιρία για επίθεση, τότε δεν θα ξεσπούσαν οι πόλεμοι. Ο Τέσλα στην ουσία δεν ήταν στην υπηρεσία καμίας χώρας. Τον απασχολούσε όλη η ανθρωπότητα. Ο ίδιος αισθανόταν μέλος της διεθνούς κοινότητας και υποστήριζε συνέχεια ότι η συμπεριφορά, ακόμα και του μικρότερου οργανισμού, μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το σύμπαν. Ο Τέσλα, μια ιδιοφυΐα με τεράστια δύναμη, έκρινε κάποια στιγμή τη στάση του απέναντι στον κόσμο και είπε: Θα μπορούσα να καταστρέψω τη γη ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Κύριος στόχος μου ήταν να αναπαράγω ιδέες για τα νέα φαινόμενα, που θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για νέες έρευνες. Ο Νικόλα Τέσλα δεν ήταν ένα θαύμα, ούτε αγγελιοφόρος από άλλους κόσμους. Ήταν άνθρωπος, όπως εσύ και εγώ, που προσπαθούσε να δώσει απαντήσεις στα αιώνια ερωτήματα. Τι είμαστε, από πού προήλθαμε και γιατί. Αναμφίβολα, ο στρατός θα έδειχνε ενδιαφέρον για τις εφευρέσεις του Τέσλα. Στρατιωτικές δυνάμεις και κυβερνήσεις από διάφορες χώρες είχαν τον Τέσλα υπόψη τους. Κάποιες από τις εφευρέσεις του ζητήθηκαν από τους Γερμανούς. Ο Τέσλα συνεργάστηκε με Γερμανούς επιστήμονες μέχρι τα μέσα του 30. Έδωσε διαλέξεις και έκανε επίδειξη έναν ανορθωτή στο Χέρμαν Χέρινγκ. Ποτέ δεν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Πολλές τεχνολογικές καινοτομίες έγιναν στη Γερμανία από το 1920 έως το 1940 και θυμίζουν αρκετά τις ιδέες του Τέσλα. Βλήματα και υπτάμενοι δίσκοι του Τρίτου Ράιχ μας γυρίζουν πίσω στις υπτάμενες μηχανές του Τέσλα, αυτές για τις οποίες μιλούσα το 1908. Это будут летательные аппараты на совершенно новых принципах. Θα είναι υπτάμενες μηχανές νέου τύπου, χωρίς depósito ή φτερά, ή προπέλες που θα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες σε όλες τις κατευθύνσεις, ανεξάρτητα από τον καιρό και τα ρεύματα αέρα. Το σύστημα προώθησης του Schaumburger για τους γερμανούς δίσκους μοιάζει κατά πολύ με το δίσκο τουρμπίνας που είχε προτείνει ο Τέσλα ήδη από το 1906. Εκείνο τον καιρό ο Τέσλα είχε φιλικές σχέσεις με Γερμανούς που δούλευαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και που αργότερα αποδείχτηκε πως ήταν κατάσκοποι. Είναι πιθανό ο Τέσλα να μοιράστηκε κάποιες από τις ιδέες του μαζί τους και να αποκάλυψε τα αποτελέσματα από προηγούμενα πειράματά του. Έτσι δεν εξηγείται και ο λόγος που το Τρίτο Ράιχ έδειξε τέτοιο ενδιαφέρον για το γεγονός της Τουνγκούσκα, έτος 1942. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, κοντά στην Τουνγκούσκα, οι κάτοικοι έπιασαν ένα ύποπτο άτομο και το παρέδωσαν στις τοπικές αρχές. Στην ανάκριση του είπε ότι ήταν απλώς κάποιος από το Ινστιτούτο του Βερολίνου που μελετούσε με τα φυσικά φαινόμενα. Και μόνο αυτό κατάφεραν να αποσπάσουν οι αρχές, γιατί λίγο αργότερα ο κρατούμενος αυτοκτόνησε. Ειδικοί λένε πως το άτομο αυτό ήταν από τον ΕΝΕΡΜΠΕ, την πιο μυστήρια οργάνωση του Τρίτου Ράιχ, που έκανε έρευνες σχετικά με τις νεότερες τεχνολογίες. Σύμφωνα με πράκτορα του FBI, ο Τέσλα όχι μόνο συνεργάστηκε με τους Γερμανούς, αλλά ήταν και μέλος της οργάνωσης των φίλων της Σοβιετικής Ρωσίας και προσπάθησε να πουλήσει τις εφευρέσεις του στο νέο καθεστώς. Το 1934 ο Τέσλα έγραψε σε ένα φίλο του: Οι Ρώσοι θέλουν να διασφαλίσουν τα σύνορά τους και αυτόν τον καιρό σκέπτονται την πρόταση που τους έκανα.
Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούσε ο Τέσλα, αλλά ξέρουμε σίγουρα πως στη δεκαετία του 30 δούλευε το σχέδιο για τους σταθμούς πολλαπλών χρήσεων που θα προστάτευε τα σύνορα οποιοδήποτε κράτους. Αυτή η ενεργειακή ασπίδα, είχε πει ο Τέσλα, βασίζεται σε νέες μεθόδους και σε μια νέα ενέργεια των ΗΠΑ, λεπτομερείς χάρτες της κεντρικής Σιβηρίας. Για ποιο λόγο? Έπρεπε να σιγουρευτεί ότι το σήμα από το Wondercliffe θα έφτανε σε μια ελάχιστα κατοικημένη περιοχή. Αυτό το φαινόμενο ακόμα αποκαλείται μετεωρίτης της περιοχής Τουγκούσκα. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο Τέσλα είχε κίνητρα και τον εξοπλισμό να προκαλέσει το φαινόμενο της Τουγκούσκα. Μέρος τρίτο. Το μυστικό της ζωής του Νικόλα Τέσλα. Ο Τέσλα έκανε επανάσταση όχι μόνο στη μηχανική, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Πολλά από τα σχέδιά του ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του, που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν λόγω έλλειψης τεχνικού εξοπλισμού. Ανάμεσα στα σχέδιά του ήταν τηλεκατευθυνόμενες τορπίλες και υπτάμενες μηχανές, αεροσκάφη και υπτάμενες μηχανές με κάθετη απογείωση, οχήματα πάνω σε στρώμα αέρος κλπ. Αναμφίβολα, ο στρατός θα έδειχνε ενδιαφέρον για τις εφευρέσεις του Τέσλα. Στρατιωτικές δυνάμεις και κυβερνήσεις από διάφορες χώρες είχαν τον Τέσλα υπόψη τους. Κάποιες από τις εφευρέσεις του ζητήθηκαν από τους Γερμανούς. Ο Τέσλα συνεργάστηκε με Γερμανούς επιστήμονες μέχρι τα μέσα του 30. Έδωσε διαλέξεις και έκανε επίδειξη έναν ανορθωτή στο Χέρμαν Χέρινγκ. Ποτέ δεν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Πολλές τεχνολογικές καινοτομίες έγιναν στη Γερμανία από το 1920 έως το 1940 και θυμίζουν αρκετά τις ιδέες του Τέσλα. Βλήματα και υπτάμενοι δίσκοι του Τρίτου Ράιχ μας γυρίζουν πίσω στις υπτάμενες μηχανές του Τέσλα, αυτές για τις οποίες μιλούσα το 1908. Это будут летательные аппараты на совершенно новых принципах. Θα είναι υπτάμενες μηχανές νέου τύπου, χωρίς depósito ή φτερά, ή προπέλες που θα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες σε όλες τις κατευθύνσεις, ανεξάρτητα από τον καιρό και τα ρεύματα αέρα. Το σύστημα προώθησης του Schaumburger για τους γερμανούς δίσκους μοιάζει κατά πολύ με το δίσκο τουρμπίνας που είχε προτείνει ο Τέσλα ήδη από το 1906. Εκείνο τον καιρό ο Τέσλα είχε φιλικές σχέσεις με Γερμανούς που δούλευαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και που αργότερα αποδείχτηκε πως ήταν κατάσκοποι. Είναι πιθανό ο Τέσλα να μοιράστηκε κάποιες από τις ιδέες του μαζί τους και να αποκάλυψε τα αποτελέσματα από προηγούμενα πειράματά του. Έτσι δεν εξηγείται και ο λόγος που το Τρίτο Ράιχ έδειξε τέτοιο ενδιαφέρον για το γεγονός της Τουγκούσκα. Έτος 1900 θα μπω φως. Η νύχτα ήταν τόσο φωτεινή όσο η πολική μέρα. Η λάμψη κράτησε για τρεις μέρες και προηγήθηκε του γεγονότος. Επίσης, αρκετούς μήνες πριν, στο ρωσικό ουρανό από τα Ουράλια Όρη και στη θάλασσα της Βαλτικής εμφανίστηκαν ζεστά ρεύματα αέρα, σε μικρότερο βαθμό από αυτά στον ποταμό του Τουγκούσκα. Τι ήταν? Πειράματα στο σταθμό του Wondercliffe. Πολλοί επιστήμονες είχαν θορυβηθεί από το μυστήριο με τις μπάλες φωτιάς. Εκείνο τον καιρό, ο Τέσλα ήταν στο απόγειο της καριέρας του, καθώς ήταν ο μόνος που μπορούσε να εξηγήσει το φαινόμενο. Ήταν σε θέση να παράγει κεραυνούς σε συνθήκες εργαστηρίου. Εφόσον είχε επιτύχει σε αυτό το στόχο του, ο Νίκολα Τέσλα αναρωτιόταν αν θα μπορούσε να το ανάγει σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπήρχε πάντα στο προσκήνιο η εκδοχή με τις φλεγόμενες μπάλες όσον αφορά την Τουγκούσκα, λόγω της περίεργης τροχιάς του φωτεινού σώματος. Σύνημε στρέλκαμε показаны направления полета. Τα μπλε βέλη δείχνουν την κατεύθυνση των αστροβολίδων της Τουγκούσκα, όπως ήθιστε να λέγονται. Όλα αυτά, σύμφωνα με τις καταθέσεις σε ειδικούς επιστήμονες ανθρώπων που ζούσαν στην περιοχή το 1908. Κανένας μετεωρίτης δεν κινείται έχοντας τέτοια τροχιά. Ούτε φυσικά μπορεί να αλλάξει πορεία. Αν μιλάμε για μπάλες φωτιάς ή ιονισμένο αέρα, ναι, μπορούν να αλλάξουν πορεία.
Ίσως ήταν τα πειράματα του Τέσλα που προκάλεσαν τέτοιες ποσότητες στατικού ηλεκτρισμού. Πίσω στον 19ο αιώνα, οι σπουδαστές μιλούσαν για πολύ ισχυρά ρεύματα άγνωστης προέλευσης που κινούνταν μεταξύ της ιονόσφαιρας και της Γης. Πλέον αυτά τα ρεύματα καταγράφονται και η συσκευή αυτή προορίζεται για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτή η αγωγή που καμιά φορά τους αποκαλώ και λιχνίες πυρακτώσεως προκάλεσαν κατά τη γνώμη μου τα απίστευτα φαινόμενα που επέδειξε ο Τέσλα. Μερικοί από αυτούς τους σούπερ αγωγούς έχουν ένα διαμορφωμένο ποινίο. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Γνωρίζουμε για το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο της Γης. Ένας πιο απλός υπολογισμός δείχνει ότι αυτό το δαχτυλίδι περνάει κατευθείαν από την Τουγκούσκα. Από τον φακό του Wondercliff, ένα πολύ ισχυρό σύστημα, ο Τέσλα προκάλεσε ηλεκτρική εκένωση σε μια τεράστια έκταση. Το ρεύμα πάνω από τη Νέα Υόρκη. Εννοείς ότι και η φύση είναι γάτα? Και ποιος τη φροντίζει? Ο Θεός. Τι είναι λοιπόν ο ηλεκτρισμός? Έχουν περάσει 80 χρόνια και ακόμα δεν είμαι σε θέση να δώσω μία απάντηση. Παραδόξως αυτά τα λόγια που υπόθηκαν από τον Νίκολα Τέσλα, κάποιον που εντρίφησε στα απόγραφα μυστικά του ηλεκτρισμού. Είχε θέσει στη ζωή του δύο βασικούς στόχους, την παραγωγή φτηνού ηλεκτρικού ρεύματος και την ασύρματη μετάδοσή του σε μεγάλες αποστάσεις. Ο κόσμος μας έχει τεράστια αποθέματα ενέργειας. Κινούμαστε μέσα σε ένα σύμπαν με απίστευτα μεγάλες ταχύτητες. Τα πάντα περιστρέφονται, ακόμα και τα ενεργητικά αποθέματα. Δουλειά μας είναι να βρούμε τρόπους να τα εκμεταλλευτούμε. Αντλώντας ενέργεια από ανεξάντλητες πηγές, η ανθρωπότητα θα έχει αλματώδη πρόοδο. Ο Τέσλα συνήθιζε να λέει: «Η Γη είναι ένας σφαιρικός συμπυκνωτής με τεράστιες δυνατότητες. Μια περιστρεφόμενη μαγνητογεννήτρια που φορτίζει με ηλεκτρισμό την ατμόσφαιρα και κυρίως την ιονόσφαιρα». Ο στόχος του Τέσλα ήταν σχετικά απλοϊκός και αφορούσε όλο το σύμπαν. Να πάρει από το ηλεκτρικό φορτίο, να το μετασχηματίσει και να το παραδώσει ασύρματα στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. Άρχισε να πειραματίζεται από το 1899 σε μια ορεινή περιοχή στο Colorado Springs, γνωστή για τις καταιγίδες και τους κεραυνούς. Σύντομα ήξερε τα πάντα για τις αστραπές. Συνήθιζε να λέει περισσότερο και από το Θεό τον ίδιο. Επόμενη αποστολή ήταν να ελέγξει τις αρχές της ασύρματης μετάδοσης ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. Γι' αυτό το λόγο χτίστηκε ένα ειδικό εργαστήριο στο Colorado Springs. Σύντομα ο Τέσλα ήταν σίγουρος ότι το ηλεκτρικό ρεύμα θα μπορούσε να φτάσει σε οποιοδήποτε μέρος της γης χωρίς καλώδια και ραδιοκύματα. Τα πειράματα ήταν πολύ επικίνδυνα. Μια εντυπωσιακή επίδειξη της δύναμης του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αστραπές γύρω από τις εγκαταστάσεις έφτασαν τα 40 μέτρα. Οι βροντές ακούγονταν δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Μια τεράστια φωτεινή μπάλα έλαμπε γύρω από τον πύργο. Οι άνθρωποι που έμεναν κάπως πιο μακριά παραξενεύονταν από τις σπίδες που ξεπηδούσαν ανάμεσα στα πόδια τους και το έδαφος. Μεταλλικά αντικείμενα είχαν γύρω τους ένα γαλαζοπόφωτο στέφανο. Ο Τέσλα ήταν τρισευτυχισμένος. «Επιτέλους, έχω παράγει φορτία που ξεπερνούν τη δύναμη της αστραπής». Το 1901, ο δισεκατομμύριος Πίρμπον Μόργαν χρηματοδότησε την ανέγερση ενός πύργου για έναν υπερατλαντικό σύστημα μετάδοσης.